Πάρη, τι γίνεται, καλησπέρα. Πάρη. Πάρη. Χάρη. Πολύ καλησπέρα, Κώστα μου. Γεια σου, Πάρη μου. Πώς είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ. Φινάλε εβδομάδα μαζί, χαίρομαι ιδιαίτερα. Βέβαια. Ο Γιώργος βέβαια περίμενα ότι θα είναι σήμερα εδώ, ειδικά μετά την πρόκριση των Warriors στην, ναι, όντως, στους τελικούς. Μάλλον πανηγυρίζει ακόμη. Έτσι, πήγε να βγάλει εισιτήρια. Έτσι, πήγε να βγάλει εισιτήρια για να πάει να τους δει από κοντά. Σωστά και αυτό. Έτσι, νομίζω ότι είναι όνειρο του καθενός μας να μπορέσει να πάει να δει αυτή τη σειρά των τελικών από πολύ κοντά. Και βέβαια αναμένοντας και τον αντίπαλο, ο οποίος ενδεχομένως και να βγει μέσα στις επόμενες ώρες, αυτό το ζευγάρι το οποίο είναι μπροστά μας ανάμεσα στους Boston και το Miami μετά τα μεσάνυχτα. Βέβαια, μεταξύ άλλων και ασχολούμενοι σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά τους τελικούς του NBA, είναι αλήθεια ότι έχουμε ξεχάσει οι SNET πολλοί και τα play-off τα οποία διεξάγονται στη χώρα μας, μια πραγματικότητα αυτή. Έτσι πάλι, ναι, καλά που τις προηγούμενες μέρες κάναμε συζήτηση όσον αφορά την Λάρισα και ειδικότερα την δική της πρόκριση στην τελική τετράδα του προαθλήματος. Έχω την αίσθηση πως η σειρά θα τελειώσει σήμερα στο Περιστέρι και έχω την αίσθηση πως το Περιστέρι δεν πιστεύω ότι θα κοντράρει τον Ολυμπιακό τόσο πολύ όσο τον κόντραρε και μέσα στο ΣΕΦ. Η διαφορά η οποία άνοιξε στο τέλος πήγε στους 12 πόντους. Μάλιστα το στοίχημα σε εκείνο το παιχνίδι δινόταν στους 19, λίγο πριν το Τζάπολ είχε πάει στους 20 και το Περιστέρι κατάφερε να δυσκολέψει τον Ολυμπιακό ειδικότερα, ναι, σε 3 δεκάλεπτα. Στο σημερινό παιχνίδι όπου το handicap δίνεται στους 16,5, ίσως και λίγο και μετά το φρασιστικό επεισόδιο του Ντόρσε με τον Μπαρτζόκα, ίσως και λίγο για τη συνολική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Βέβαια είναι ένα επεισόδιο το οποίο πέρασε πολύ στα ψηλά. Ναι. Αν γινόταν ίσως στη Θεσσαλονίκη και στις εποχές που ο ΠΑΟ και ο Άρης διεκδικούσαν και την παρουσία τους με αξιώσεις μόνο στην τετράδα αλλά και με κάτι παραπάνω, να το συζητούσαμε και σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Τέλος πάντων, στο διατάφτα η άποψή μου για το παιχνίδι το οποίο είναι το απόγευμα στο κλειστό της Κέννεντι, στο κλειστό του Περιστερίου, θα πάω με το συν 16,5. Να αντέξει λες, Ναι, θεωρώ εντάξει ότι θα αντέξει. Ίσως είναι λίγο ο Τόμιτς, ίσως είναι το διαφαινόμενο τελευταίο παιχνίδι του Περιστερίου. Εντάξει, δεν περίμενα ούτε ότι η ΑΕΚ θα άντεχε τόσο πολύ στο παιχνίδι στην Πάτρα, ειδικά τώρα μετά την ήττα με 13 πόντους απέναντι στον Προμηθέα, αλλά τα play-off αποδεικνύονται ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Ίσως μοναδική σειρά που αποτέλεσε εξαίρεση των κανόνων ήταν αυτή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη, δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει να φορτάρει στο φινάλε της χρονιάς για να σώσει τη δική του χαμένη χρονιά, είτε στην Ευρωλίγκα είτε με την απώλεια του κυπέλου, και να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό, που φαντάζει φαβορεί και απέναντι στο Περιστέρι αλλά και στη συνέχεια απέναντι στον Προμηθέα, ο οποίος περιμένει αυτή τη σειρά και μάλιστα φρόντισε ίσως να ενισχυθεί για να αποτύχει να σώσει τη δική του χρονιά, τερματίζοντας είτε στην τρίτη είτε στην τέταρτη θέση. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι η Λάρισα έσπασε το πλεονέκτημα έδρας του Κολοσσού και το Προμηθέας το πλεονέκτημα έδρας της ΑΕΚ, ο Προμηθέας είναι αυτός ο οποίος θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά με τον Κολοσσό, με τη Λάρισα, αν οι δύο ομάδες βρεθούν στους μικρούς τελικούς, για τον απλούστο λόγο ότι είχε τερματίσει ψηλότερα στη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Μάλιστα. Από Αθήνα κανένα νέο, υπάρχει τίποτα έτσι άξιο να φοράς? Νομίζω ότι είμαστε στασιμότητα και από πλευράς του Ολυμπιακού και του Πανέκου και της ΑΕΚ όσον αφορά τα μεταγραφικά, για τον απλούστο λόγο ότι ουσιαστικά οι δύο ομάδες είναι στο φινάλε της χρονιάς και στο ξεκίνημα του χτισήματος για την επόμενη χρονιά, θέλοντας να προχωρήσουν στις καταλληλότερες κινήσεις. Έχω την αίσθηση περισσότερο ότι θα υπάρχει μια μεταγραφολογία και μια ονοματολογία. Από τη μια ο Μάρτινς και ο Αλμέιδα βρίσκονται στις πατρίδες τους και ο Γιωβάνοβιτς ουσιαστικά έδωσε μόλις μια εβδομάδα άδεια στον εαυτό του αλλά και στους συνεργάτες του Πανέκος, ο οποίος φαίνεται πως θα αρχίσει να χτίζεται από το ξεκίνημα της εβδομάδας, παράλληλα και με τις διεργασίες για τον Βοτανικό, όπως και η ΑΕΚ, η οποία κινείται πάντα στους δικούς ρυθμούς για την ολοκλήρωση του έργου της Αγίας Σοφίας, να δούμε πότε θα μπορέσει στη διάρκεια της επόμενης αγωνιστικής περίοδου να μπει στο νέο γήπεδο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη, για την ενημέρωση. Καλώς και για το σημείο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.